Θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε το βίντεο στη συνέχεια του δελτίου μας, επειδή είναι σήμερα λίγο δύσκολη η επικοινωνία με τους αντιπεριφερειάρχες λόγω της εκδήλωσης που γίνεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την τιμή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καραπαναγιωτίδη, τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, για να μας πει ο αντιπεριφερειάρχης βεβαίως πώς βλέπει η Ημαθία το τουριστικό, το φυλάδιο αυτό, την τουριστική προβολή της περιφέρειας. Καλησπέρα κύριε αντιπεριφερειάρχα. Γεια σας, γεια σας. Μαζί μας να πω ότι είναι η Εύη Μιχολού, όπως πάντα, και ο Γιώργος Προδρομίδης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εσείς συμφωνείτε με την άποψη που υπάρχει ότι έγινε μία αδικία σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες? Λοιπόν, επειδή το έντυπο δεν το έχω δει, όλο το έντυπο, και κάποια έτσι από σημαντικά στοιχεία έχω δει, ναι. Επειδή τώρα βγήκαμε μόλις από τη συνάντηση που είχαμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αυτές τις μέρες δημιουργείται ένα πρόβλημα, ειδικά στην Πιέρια, και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι ο κάθε αντιπεριφερειάρχης από εμάς έχει και μία θεματική ενότητα. Δηλαδή, εγώ έχω τη βιομηχανία, το εμπόριο και την ανάπτυξη. Ο Γιάννης ο Γιώργος έχει τον τουρισμό. Η Σοφία η Μαυρίδο έχει αθλητισμό, παιδεία. Ο Θόδωρος ο Θεοδωρής έχει την προγραμματισμό. Έτσι, είναι γνωστά αυτά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η κάθε περιφερειακή ενότητα έχει υπαλλήλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι ο καθένας στον τομέα. Εγώ έχω ρίξει τον Γιώργο Κωνσταλιάκα, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα τουρισμού και τουριστικής προβολής, ο οποίος ήταν στην ομάδα η οποία επεξεργάστηκε το έντυπο. Εγώ από την αρχή είχαμε πάρει μία άποψη του έντυπου. Ολοκληρωτικό το έντυπο δεν το έχω δει, θα το δω τις επόμενες, θα το δω αύριο μεθαύριο. Θέλω να ξέρετε το εξής. Πρώτον, υπάρχει περιφερειακή συνείδηση. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ ότι εγώ ποτέ θα αδικούσα ή θα με αδικούσε κάποιο στην περιφερειακή ενότητα της Ημαθίας ή εγώ θα αδικούσα κάποιον άλλο. Δηλαδή, αν μπούμε σε αυτή τη λογική, είναι επικίνδυνο και αυτοί που πάνε να πράξουν κάτι τέτοιο, αλλά και αυτοί που σκέπτονται ότι κάποιο άλλο έχει πράξει κάτι παρόμοιο. Υπάρχει περιφερειακή συνείδηση, η τουριστική προβολή αφορά όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ας πω και κάτι. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να πάρει η Ημαθία. Εμένα με ενδιαφέρει να πάει καλά η Χαλκιδική, η Πιερία, να πάει καλά η Θεσσαλονίκη και θα πάμε καλά και εμείς. Γιατί όταν η Χαλκιδική, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη είναι τόπος προορισμού το καλοκαίρι ακτές της, από εκεί και πέρα και η Κατερίνη θα έχει συμφέρον και η Πέλα και η Πιερία και η Ημαθία. Εμείς ξέρουμε στην Ημαθία, παράδειγμα, σε τι υπερτερούμε. Έχουμε τα καινοτρομικά, έχουμε το βήμα του Αποστόλου Παύλου, έχουμε το Μουσείο της Βεργίνας, έχουμε την Παναγία Σουμελά. Λοιπόν, ξέρουμε, έχουν τη σχολή του Αριστοτέλη. Αυτά λοιπόν προβάλλονται επαρκώς σε αυτό το έντυπο. Είπατε ότι δεν το είδατε βέβαια. Αυτά που αναφερθήκατε, κύριε Καραπαναγιωτίδη, να σας κάνω την ερώτηση να απαντήσετε συνολικά. Αυτά όλα τα μνημεία, τα αξιοθέατα που αναφέρατε τώρα, η τοποθέτησή σας σαν πρώτη δόση έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Ότι κάτι πάμε να δημιουργήσουμε. Αφήστε μου λίγο. Όμως αυτά που αναφέρατε, τα είδατε, τα είπε ο εκπρόσωπός σας στο έντυπο, θα συμπεριληφθούν ή θα λείπει ο Πλαταμόνας, ο Όλυμπος, το Καϊμάξαλον. Ακούστε λίγο παιδιά, ακούστε λίγο παιδιά. Ναι, ναι. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Ξέρω πάρα πολλά. Δεν το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Με την Πιερία έχω άριστες σχέσεις, έχω άριστες σχέσεις με την περιφέρεια, εκτός του ρόλου, του θεσμικού ρόλου που έχω, μα εγώ είμαι φίλος της Πιερίας. Έχω φίλους, έχω συγγένεις, έρχομαι καθημερινά στην Πιερία. Λοιπόν, μπορεί η προβολή να μην ήταν αυτή που όλοι περιμέναμε. Ναι, σε ένα περιφερειακό έντυπο κάποιος μπαίνει λίγο μπροστά, κάποιος είναι λίγο πίσω. Μάλιστα. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι και το πάρα αυτό το έντυπο. Μετά από κάποιο διάστημα θα τυπώσουμε κι άλλο, θα τυπώσουμε κι άλλο. Δηλαδή, δεν πρέπει αυτό το έντυπο να γίνει αιτία να σπάσουν να ανταστάσουν. Ωστόσο, κύριε Καραπαναγιωτίδη, πρόκειται και για χρήματα όμως, τα οποία θα δίνονται για κάθε φορά νέα έντυπα. Δηλαδή... Πάντως, δεν είναι τόσο απλό, θα τυπώσουμε ένα έντυπο, θα τυπώσουμε άλλο έντυπο. Ακούστε λίγο. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Ξέρετε ότι ελεγχόμαστε, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τα καύσιμά μας, πληρώνουμε τα διόδια μας, δεν πληρωνόμαστε, διαχειριζόμαστε. Εγώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Ημαθίας δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ. Σε κανέναν δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, το χρήμα του ελληνικού λαού το τιμάμε, το βάζουμε εκεί που πρέπει να μπει, αλλά προσέξτε, το ξαναλέω. Μπορεί να νιώθει η Πιερία αδικημένη. Αυτό θα το δείτε εσείς. Αλλά τίποτα δεν έγινε και εμένα. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Εγώ έχω περιφερειακή συνείδηση, αγαπώ τον τόπο. Όλοι έχουμε περιφερειακή συνείδηση. Αγαπώ την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όταν βγαίνω έξω, είτε για εξαγωγές μιλάω, είτε για εμπόριο μιλάω, είτε για ανάπτυξη μιλάω, το μυαλό μου είναι και στην Πιερία, είναι και στα Σέρας, είναι και στη Χαλκιδική, είναι και στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, να σας ρωτήσω ναι. κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι πρέπει να έχουμε περιφερειακή συνείδηση, και έτσι είναι, και πρέπει να έχουμε περιφερειακή τουριστική προβολή σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Και εγώ δυσκολεύομαι λίγο να το αντιληφθώ αυτό σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Μια ενιαία στρατηγική πολιτική, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, θα πρέπει να έχει και μια, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, ισότιμη αναφορά και στις άλλες περιοχές. Δεν έχουμε την απέτηση να έχουμε τις 80 σελίδες της Χαλκιδικής. Είναι λογικό. Ακούστε λίγο, κυρία. Είχαμε εκπροσώπους, έχουμε εκπροσώπους, όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε αυτήν την επιτροπή. Εγώ λέω, μπορεί, θα το μελετήσω και θα έχω και άποψη εφόλης της ύλης. Αλλά θέλω να πω το εξής. Λοιπόν, δηλαδή τι να κάνουμε, να κρεμάσουμε ποιον, πείτε μου εσείς άντε, να κρεμάσουμε, ποιον να κρεμάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα δεν είναι να κρεμάσουμε, το θέμα είναι να εντοπίσουμε τυχόν ελλείψεις και να βελτιωθούμε όλοι μας πάνω σε βεβαίως, αυτό. Βεβαίως και όχι μόνο σε θέματα τουρισμού, αλλά και σε θέματα άλλων αρμοδιοτήτων, το καταλαβαίνω. Και πάλι θα το ξαναπώ. Εγώ ξέρω σε τι υπερτερεί ή πού είναι μπροστά η Πιερία, η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη. Το ξέρουμε εμείς που δεν έχουμε θάλασσα, που δεν έχουμε ακρογιαλιές. Από εκεί και πέρα και εμείς έχουμε κάτι άλλο. Εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάτι από αυτές τις περιοχές και μια μέρα να φύγει κάποιος από την Πέλα, από την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και να φύγει στην Ιμαθία, στο Κιλκίκ, στα Σέρας ή στην Πέλα. Κέρδος είναι και αυτό. Εμείς ξέρουμε και σας θεωρούμε δεδομένο, φίλο, και τουρίστα, αν θέλετε, για τις διακοπές στην Πιερία. Το θέμα είναι να πιστούν και οι άλλοι και να δουν αυτά που ξέρετε και εσείς για την Πιερία, έτσι δεν είναι? Πάντως θέλω να ξέρετε, δεν έγινε τίποτα, σας το λέω εγώ, δεν έγινε τίποτα εσκεμμένα προς Θεού τώρα, δεν το συζητάμε. Έχουμε άριστη σχέση όλοι οι περιφερειακοί μεταξύ μας. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία. Το ξαναλέω. Καλά, αυτό είναι ανθρώπους. Κύριε Καπαναγιωτήδη, επιτρέψτε μου τώρα να κάνω τον αυστηρό της παρέας. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Παρακολουθώ τη δράση σας για τους αγρότες της περιοχής σας. Πάτε στη Μόσχα, πουλάτε πολύ ωραία τα προϊόντα. Είναι προς τιμή σας. Σας θυμάμαι ο λαός. Για τις σχέσεις τώρα. Επιτρέψτε μου. Ναι. Για τις σχέσεις που υπάρχουν, έχουμε δει δημοσιεύματα και δημοσιεύματα και δεν ξέρω κατά πόσο χαιρετιέστε μεταξύ σας μερικοί. Αφήστε μου σαν πολίτη, θα το κλείνω εγώ. Ναι. Επαναλαμβάνω, εσείς πάτε στη Μόσχα, κάνετε ό,τι κάνετε. Και πασχίζετε για το λαό που εκπροσωπείτε. Συμφωνώ μέσα εδώ. Για όλη την περιφέρεια, όχι μόνο για την Ιμαθία. Για όλη την περιφέρεια, να το δεχτώ. Γιατί τα ακτινίδια της Πιερίας θα τα πάρει ένας έμπορος από την περιοχή σας. Μπράβο. Ναι. Για να καταλάβεις το πνεύμα μου. Να καταλάβετε το πνεύμα μου. Από εκεί και πέρα, ότι είμαστε μία ομάδα και ότι ο ένας αγαπάει τον άλλον, αφήστε να το κρίνει ο λαός που διαβάζει κάθε μέρα και βλέπει και τη δύο τηλεόραση και δόξα τω Θεώ, μας αξίωσε ο Θεός. Να έχουμε καθαρό σήμα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και να μαθαίνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα πάντα. Το έντυπο δεν το είδατε. Φανταστείτε όμως να πάτε όπως πάτε σε διάφορα κράτη, να το δείτε και να πείτε τι πράγμα βγάλαμε και είμαι και εγώ συμμέτοχος σε αυτό. Αυτό μόνο φανταστείτε. Άρα λοιπόν, εγώ λέω και κλείνω πολύ σύντομα και δεν θα ξαναμιλήσω. Αυτό το έντυπο, αν δεν βγήκε στην κυκλοφορία, καλά είναι οι αντιπεριφερειάρχες να πάτε στον κύριο Τζικώστα, να το μελετήσετε, να το βελτιώσετε και να το βγάλετε στην κυκλοφορία. Νομίζω, Γιώργο, είναι μια πρόταση σωστή. Θα υπάρξει συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού αύριο το βράδυ. Τουριστικής προβολής. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάντως τελειώνω και να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν έγινε τίποτα εσκεμένα. Δεν υπάρχει πρόθεση να διοικηθεί καμία περιφερειακή ενότητα προς Θεού. Και από εκεί και πέρα, όσο για τις σχέσεις μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε άριστες σχέσεις μεταξύ μας, δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε. Άριστες σχέσεις. Και νομίζω ότι κανένας δεν έχει κάτι το αντίθετο να πει. Κύριε Καραπαναγιωτήδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και να είστε δυναμικό όπως πάντα. Ας πάμε τώρα, φίλοι, να παρακολουθήσουμε, μάλλον να ακούσουμε τον Δήμαρχο Κατερίνη, τον κύριο Χιονίδη, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα πει και αυτός την άποψή του για όλα αυτά που συζητάμε. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Σε όλη την καλή σας παρέα. Καλησπέρα. Αν και δεν σας βλέπω, είμαι από το κινητό, αλλά ξέρω ότι είστε μια ωραία παρέα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα του εντύπου που κυκλοφόρησε, που θα κυκλοφορήσει μάλλον για την τουριστική προβολή της περιφέρειας? Θεωρώ, επειδή εμείς δεν συμμετείχαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτε σε διάλογο, να καταθέσουμε απόψεις είτε θέσεις,
Θεωρώ ότι το να κρίνει κανείς ένα φυλάδιο, το οποίο δεν ξέρω αν αποτελεί μέρος μιας συγκεκριμένης στρατηγικής η οποία υπάρχει, πρώτα απ' όλα για το τι κάνουμε στον τουρισμό γενικότερα, στην περιφέρεια και στην περιφερειακή μας ενότητα και στους δήμους μας, και ένα δεύτερο, αν υπάρχει μελέτη στρατηγική για την επικοινωνία και το μάρκετινγκ. Mm-hmm. Το έντυπο λοιπόν αποτελεί από το δεύτερο που ανέφερα τη μελέτη ένα μικρό κομμάτι θα μπορούσε να αποτελεί. Ένα έντυπο το οποίο δεν ξέρω ποια θα είναι η χρηστική του αξία, δεν το έχω δει, είναι κάτι που δεν είδα παρά μόνο ηλεκτρονικά, όπου είναι κάτι ένα γενικό, ένα κομψό έντυπο, αλλά δεν ξέρω αν τα κομψά έντυπα είναι και χρήσιμα για τον τουρισμό και για την προβολή. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αν υπάρχει κάποια στρατηγική που στοχευμένα λέει ότι πρέπει να γίνει αυτό το έντυπο με αυτόν τον τρόπο, να το καταλάβω από πλέον ειδικούς. Όπως γινόταν και παλαιότερα και εδώ στην Πιερία, όπως και στις επιτροπές που υπήρχαν πάντοτε με την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη περιφέρεια παλαιότερα, υπήρχαν επιτροπές τουρισμού στην οποία συμμετείχαν και όλοι οι Δήμοι και πέραν των φορέων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να χαρακτεί μια στρατηγική συγκεκριμένη που να βασίζεται πάνω σε ένα πλάνο. Τι είναι αυτό, γιατί χρειάζεται το έντυπο, αν χρειάζεται ένα έντυπο 100 σελίδων ή 50 σελίδων, αν χρειάζονται θεματικά έντυπα, και με ποια λογική πρέπει να λειτουργήσουμε ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί έντυπα γενικά δεν γίνονται για να πούμε ότι είναι κομψά. Είναι για να πούμε ότι είναι αποτελεσματικά και να φέρουν κόσμο ή να προσελκύσουν το ενδιαφέρον είτε των επαγγελματιών, των tour operators και των tour agents, είτε των ανθρώπων στους οποίους στοχεύουν. Και οι άνθρωποι στόχοι που πρέπει να χτυπήσουμε πρέπει να τους έχουμε καταγράψει. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουμε, ποιες ομάδες πληθυσμών θέλουμε, σε ποιες χώρες, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλογη καμπάνια. Εδώ έχω δει, το μόνο που έχω δει είναι την ηλεκτρονική, μια ηλεκτρονική αποτύπωση του εντύπου, το οποίο είναι της τάξης των 100 σελίδων, στο οποίο δεν αναφέρονται τέλος πάντων κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν θα έπρεπε να είναι μπροστά και πρώτα. Λέω απλώς ένα παράδειγμα. Όταν το σπίτι μου είναι κοντά στον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, λέω ότι είμαι δίπλα ή 1000 μέτρα από τον πύργο του Άιφελ. Εννοώντας δηλαδή ξεκάθαρα ότι ο Όλυμπος που είναι το πιο μεγάλο όνομα, το πιο γνωστό όνομα σε όλο τον κόσμο, θα μπορούσε να είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο και θα μπορούσε να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Στην κεντρική Μακεδονία το κυρίαρχο κομμάτι είναι ο Όλυμπος, το Άγιο Όρος, και από εκεί και πέρα οι διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι, όπως επίσης και τα τουριστικά θέρετρα, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, είτε με θεματικά έντυπα, αρκεί να είναι ενταγμένα σε μια στρατηγική. Πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό θα τα αντιμετωπίσει η Επιτροπή Τουρισμού, στην οποία δεν ξέρω ποιοι συμμετέχουν, αλλά φαντάζομαι συμμετέχουν από κάθε περιφέρεια κάποιοι. Ναι, ναι. Αυτά να μην είναι μια αποσπασματική ενέργεια, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Να είναι στα πλαίσια μια συγκεκριμένη στρατηγική και να εμπεριέχονται όλα τα καλά που μπορεί να προσφέρει το σύνολο της κεντρικής Μακεδονίας κατά νομό. Θα θυμίσω επίσης ότι πριν χρόνια ήμουν από αυτούς που βοηθούσαν σε αυτή την κατεύθυνση και δούλεψα πάρα πολύ στο κομμάτι της προβολής. Και είχαμε καταργήσει τότε τα σύνορα της Πιερίας και κάναμε ένα χάρτη τετράγωνο. Αυτός ο χάρτης, ξέρετε τι περιείχε. Περιείχε τα μετέωρα και τους καταράκτες της Έδεσας. Περιείχε τη Βεργίνα. Περιείχε όλες τις περιοχές μέχρι το Άγιον Όρος, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τα διοικητικά όρια του κάθε νομού ή του κάθε δήμου. Μας ενδιαφέρει λοιπόν τι έχει τουριστικό ενδιαφέρον. Υπ' αυτή την έννοια η κεντρική Μακεδονία έχει τουριστικό ενδιαφέρον. Έχει τουριστικό ενδιαφέρον πολύ επίπεδο και όταν απευθύνεσαι σε κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για θρησκευτικό τουρισμό, άλλοι ενδιαφέρονται για ήλιο και θάλασσα, άλλοι ενδιαφέρονται για περιηγήσεις, άλλοι για ορειβασία. Οφείλουμε λοιπόν αυτά να τα έχουμε καταγράψει και αναλόγως να προσπαθήσουμε να τους προσεγγίσουμε μέσα από το έντυπο ή τα έντυπα ή τα ηλεκτρονικά έντυπα ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που υπάρχει σήμερα, ώστε να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή δίνοντας τα ελάχιστα χρήματα να μπορέσουμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, καλησπέρα. Ο Γιώργος Προδρομίδης. Γιώργο, μου σε καταλαβαίνω αμέσως από τη φωνή σου. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να πω, εσείς πριν γίνετε δήμαρχος, ασχοληθήκατε με το τουριστικό επάγγελμα. Και το παράδειγμα που αναφέρατε τώρα με το χάρτη είναι σαφέστατο. Δεν λάβατε μέρος σε καμιά τέτοια σύσκεψη. Όπως είπε ο κύριος Καραπανογιωτίδης, και από ό,τι γνωρίζουμε και τις προηγούμενες μέρες, γιατί το θέμα το έβγαλε η ίδια τηλεόραση, λόγω της ηλεκτρονικής μορφής του εντύπου που θα κυκλοφορήσει,
Λείπουν πάρα πολλά πράγματα, είναι και πολυσέλιδο. Μπορεί, όπως να είπατε εσείς, χρηστικό μάλλον, συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι. Για αυτούς που θα το παραλάβουν. Αλλά με την εμπειρία που έχετε, εσείς θα στέλνατε τον υπάλληλό σας να συμμετέχει σε αυτή την εταιρεία, να πει τη γνώμη του, που πιθανόν ο υπάλληλος της Πιερίας να έχει συμφέροντα στις Σέρες. Πιθανόν ο υπάλληλος του Σερών να έχει στη Χαλκιδική ή αντίστροφα. Θα στέλνατε τον υπάλληλο ή θα παίρνατε μέρος κι εσείς. Δεν έπρεπε οι 7 αντιπεριφερειάρχες να συμμετέχουν. Είναι βέβαιο ότι την ευρύτητα της αντίληψης που έχει ένας που ασχολείται με τα κοινά και έχει μια θέση ευθύνης, όπως ένας αντιπεριφερειάρχης ή κάποιος που είναι πρόεδρος σε έναν σύλλογο όπως τον Ξενοδόχων ή του Επιμελητηρίου. Και αυτοί λένε ότι δεν συμμετείχαν. Σαφώς έχει μια ευρύτητα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να κρίνει όχι με σε στοιχεία τα οποία είναι οι προσωπικές γνώμες, αλλά με βάση κάποια επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν μέσα από μια μελέτη. Αυτή τη στρατηγική ακολουθήσαμε και εμείς στην Πιερία πολλά χρόνια τώρα. Αλλά το ίδιο ακολουθούσε και ο φίλος μας ο Αντρέας ο Αντριάδης στη Χαλκιδική. Όλοι, ο Βασίλης ο Πρόβατος στη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Αντριάδης ήταν ο πρώην σύμβουλος της κυρίας Γκερέπου, της Υπουργού. Όχι, ο κύριος Αντριάδης. Συνωνυμία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνεισφέρει πάμπολα στον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, πρόεδρος του Επιμελητηρίου και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είναι από αυτούς που έχουν προσφέρει πάρα πολλά γενικά στον ελληνικό τουρισμό και συνεχίζει να προσφέρει. Θέλω να πω ότι χρειάζεται λοιπόν στρατηγική μελέτη ώστε να μπορέσει κάτι να προχωρήσει συστηματικά, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν και άτομα τα οποία έχουν ένα θεσμικό ρόλο και να μπορούν να κρίνουν όπως και περισσότερο ειδικοί όπως είναι οι φορείς. Πάντως, δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, εσείς ως δήμαρχος γνωρίζετε τον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας? Δεν γνωρίζω καθόλου, δεν έτυχε να πέσει την αντίληψή μου ποτέ. Δεν έτυχε να πέσει την αντίληψή μου ποτέ. Δεν ξέρω τι υπάρχει, αν υπάρχουν μελέτες. Δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω. Επιδιώξατε κάτι και δεν σας έγινε γνωστό ή γιατί? Κοιτάξτε, διότι είναι λίγο περίεργο το να μην ξέρει ο Δήμαρχος το τι γίνεται στην περιφέρεια. Κύριε Χατζημίση, υπάρχουν βασικές αρχές τη λειτουργία του καθενός. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το διαχειρίζεται η περιφέρεια. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε κάποιος αυτόκλητος να... Όταν κληθούμε και εφόσον κληθούμε, για να μην μπαίνουμε ένα στα χωράφια του άλλου, θα μπορούσαμε, εφόσον κληθούμε, σαφώς και θα καταθέσουμε απόψεις, θα βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί πιστεύω ότι με τη συνεργασία είναι βέβαιο ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Είμαστε εδώ και ανοιχτοί σε κάθε κατεύθυνση, σε κάθε προσπάθεια οποιοδήποτε φορέα και ιδιαίτερα της περιφέρειάς μας, η οποία είναι η περιφέρεια και στην οποία τα συμφέροντά μας είναι τελείως στον ίδιο στόχο. Υπ' αυτή την έννοια, είμαστε διάθεση σε κάθε προσπάθεια της περιφέρειας να μπορούμε να προσφέρουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί και να είμαστε στην συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν έχει ζητηθεί πάντως η ανάπτυξη, ο τουρισμός, αλλά πολύ στοχευμένα, λέω και πάλι. Διότι... Ναι, παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε αποκομίσει εσείς από όλη αυτή την ιστορία? Είπατε ότι δεν έχετε δει το έντυπο, έχετε δει την ηλεκτρονική μορφή. Αλλά η αίσθηση που αποκομίσετε, διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ελλιπούς ενημέρωσης. Υπάρχει ένα ζήτημα των φορέων, τουριστικών φορέων, που είναι είναι αντίθετη στον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η Πιερία. Υπάρχει από την άλλη πλευρά το θέμα της στρατηγικής πολιτικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την στρατηγική ανάπτυξη σε τουριστικό επίπεδο της περιφέρειας, το οποίο δεν το γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Μόλις προχθές στις εργασίες που ήσασταν μαζί με τον κύριο Τζικώστα στην Περιφερειακή Οδό, μας είπε ο κύριος Τζικώστας ότι θα υπάρχουν και θεματικά έντυπα τα οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τότε την ύπαρξή τους. Είναι λίγο, η προσωπική μου αίσθηση, ότι είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η ιστορία της προβολής, παρότι ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς για το 2014. Και παρότι μιλάμε για την προβολή. Ναι, εγώ δεν θα μπορούσα να κρίνω κάτι αν δεν έχω δει ποια είναι το στρατηγικό πλάνο ώστε να γίνει προβολή. Το ότι είναι νωρίς είναι και αυτό μια κουβέντα. Ποτέ δεν είναι νωρίς. Συνήθως η προβολή, αν θέλουμε να πάμε σε άλλο, ήδη τα συμβόλαια για το 2014 έχουν υπογραφεί από τον περασμένο Αύγουστο, Ιούλιο και Αύγουστο, για την επόμενη χρονιά. Έτσι. Για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε τι σημαίνει τουρισμός. Από εκεί και πέρα είναι κατάλληλος όμως ο χρόνος. Δεν έχω δει το συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο ώστε να μπορέσω να καταθέσω την άποψή μου, μια πλήρη άποψη και εμπεριστατωμένη, για να κρίνω το αν το διαφημιστικό πρόγραμμα που υπάρχει και όπως τις στοχεύσεις που υπάρχουν, αν συμφωνώ ή όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό ή το πρέπει.
Έτσι. Το σκεπτικό των θεματικών εντύπων, δηλαδή βγάζουμε αυτό το ενιαίο που βγήκε τώρα, έχουμε την όποια αναφορά στην Πιερία, στην Μπέλα, στην Ημαθία και μετά προχωρούμε σε θεματική τουριστική ανάπτυξη. Σας βρίσκει σύμφωνος, πιστεύετε ότι δίνει έτσι στίγμα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Βεβαίως τα θεματικά έντυπα πάντοτε έχουν την αξία τους, γιατί στοχεύουν σε συγκεκριμένες εκθέσεις, σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Δηλαδή δεν πας την ίδια έκθεση ή δεν απευθύνεις στον ίδιο κόσμο και με το ίδιο έντυπο, ας πούμε στη Στουτκάρντη που γίνεται για τα κάμπινγκ, με το ίδιο έντυπο που θα πας στο Βερολίνο, όπου υπάρχει η ΤΕΜΠΕ, που είναι μια διαφορετική έκθεση, ή στο Λονδίνο, στην World Travel Market, η οποία απευθύνεται σε tour operators. Επομένως είναι κάτι διαφορετικό. Πιστεύω όμως ότι τα έντυπα ομπρέλα, όπως είναι το συγκεκριμένο, σαφώς και πρέπει να εμπεριέχουν και όλες τις θεματικές ενότητες, γιατί είναι ένα έντυπο ομπρέλα. Και κάτω από αυτήν την ομπρέλα, το εξειδικευμένο έντυπο, θα έρθει να πάει πιο ειδικά. Γιατί το γενικό έντυπο είναι αυτό που θα πέσει στα χέρια όλων. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτό αποτελεί και ένα κίνητρο ώστε κάποιος να επιδιώξει να βρει και το πιο εξειδικευμένο. Είμαι βέβαιος όμως ότι τα θεματικά έντυπα έχουν μια τεράστια σημασία και μπορούν να αποδώσουν για αυτά πολύ, γιατί πλέον πας πιο εξειδικευμένα στα group των ανθρώπων, στα group stocks που λένε, τα target groups. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ας πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο το οποίο σταματήσαμε πριν από λίγο και επιστρέφουμε. Μια παράδειγμα. Και ας πάρουμε το λόγο, έτσι. Πολλά είναι τα θεματικά. Ναι, εγώ παράδειγμα δεν πάω ούτε με φόλη, είτε χαλκυρίδι, είτε πλάτα. Πάμε το λόγο. Από το λόγο, άμα ξεκινήσουμε, που είναι παγκόσμια πανεπιστήμια, διδάσκονται παντού, ιστορία, μυθολογία, και δεν το λόγο. Και δεν μας χρησιμοποιούν σαν κύριε. Νομίζω αυτό το έντυπο μας περάσει, αυτό είναι η διάλογη. Το τέλο, αν δεν λέει, πετάξτε και λίγο έτσι. Δηλαδή, έχει 7 παιδιά ή 7, πώ το λέτε, σε μια επιχείρηση, καρφιάσει για τον ένα και άλλοι υπόλοιποι που κάνανε όλη τη δουλειά και αυτοί που κάνανε, α πούμε, πώ είναι η πέρυσι στο μέλι, του καρπώνεται ένα. Εμάς μας τύχει, εγώ νομίζω, όπως είπε ο πρόεδρος, να κάνουμε την επιστολή και να βομβαρδίσουμε και καλά να τους στήξουμε και πιο καθιστικά. Πιστεύω ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι μεσημερία. Συγγνώμη τώρα. Είναι τώρα εμείς αυτή τη στιγμή να στείλουμε επιστολή στον αντινομάρχη της Χαλκιδικής, ο οποίος πολύ καλά έκανε για την περιοχή. Με την ιδιότητά του ως υπεύθυνος του τουρισμού στην αντιπεριφέρεια. Με αυτή την ιδιότητα του. Ο ψηφοφόρος στην Χαλκιδική θα τον ψήφισα για αυτό το πράγμα. Δεν μας πειράζει αυτό το πράγμα. Καλά, δεν είναι σαμανέλα να κολλάει στην επιστολή. Θέλω να προβάλλει όλη την περιφέρεια, όχι μόνο την Χαλκιδική. Πιστεύω ότι είναι λάθος ο λήπτης της επιστολής. Εμείς εδώ σαν χωρίς, η περιφέρεια και την περιφέρεια. Γι' αυτό παραξενεύτηκα που ο πρόεδρος 4-5 φορές το λόγο του είπε ότι δεν ήξερε την περιφέρεια και δεν ξέρω για ποιο λόγο τις φορές να πρέπει να στηρίζουμε τόσο πολύ την περιφέρεια και το μελητήριο έστω. Εμείς πρέπει να διεκδικούμε, να χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι. Γι' αυτό κάνουμε τώρα σαν λόγο. Εμείς κάνουμε. Ναι, αλλά αυτός είναι ο θεματικός. Δεν είναι μόνο δημόσιες σχέσεις και δεξιώσεις. Πρέπει να χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι. Και στον πρόεδρο του επιμελητηρίου να χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι και στην αντιπεριφερειάρχη και στον δήμαρχο που μπορεί να είναι και φίλος μας, μπορεί να είναι και ξάδελφός μας. Αλλά εμείς σαν φορείς δεν πρέπει να καθόμαστε συνέχεια και να τους γλύφουμε μια ζωή. Όχι, είτε να πάρουμε αύριο μεθαύριο τις δικές τους θέσεις, είτε να τους στηρίξουμε. Δεν γλύφουμε κανέναν. Δεν το λέω. Κάνουμε αυτοκριτική σαν φορέας. Ο ρόλος μας είναι να χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι. Συμφωνώ. Και αυτό το έντυπο θα έπρεπε, αφού το έγινε της περιφέρειας, θα έπρεπε εγώ αντιπεριφερειάρχης να τον βρούμε και να τον βρούμε να πάει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Και στον περιφερειάρχη πρέπει να το κοινοποιήσουμε αυτό. Λοιπόν. Και οι καιροί είναι δύσκολοι, τέρμα πια και οι δεξιώσεις και τα ωραία λόγια και τα πανηγύρια πρέπει πλέον να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Συμφωνήσουμε. Πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Συμφωνείς με την ενέργεια. Συμφωνείς με την ενέργεια. Δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι ο λήπτης δεν πρέπει να είναι ο αυτός. Με την ιδιότητα σου. Να εξηγήσουμε. Την άγκητα θα μας δώσουν μια ευκαιρία. Θα μας πετάξουν σαν ξεροκόμμα το λογικές σελίδες. Και θα συγχαθούν. Είναι πρόεδρος που επισήμενε ο κύριος Βλέπης. Ότι προώθησε τη Θεσσαλονίκη, πολύ θετικό, πολύ θετική παρατήρηση, γιατί έχει μεγάλα συμφέροντα μέσα στη Θεσσαλονίκη και ένα παρακλάδι, το συμφέροντα του είναι η Χαλκιδική, η οποία έκθεσαν οι πίτσες. Λοιπόν, επομένως, αυτοί καλυφθήκαν. Ακάλυπτοι έμειναν εμείς, η Βέρεια και η Μέλλα.
και υπέρ. Από εκεί ό,τι κινήσεις είναι προς καλό μας, να τις κάνουμε και νομίζω ότι η παψηφή πρέπει όλοι να το υιοθετήσουμε. Λοιπόν, πολύ καλά τα είπε ο Πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων, νομίζω, Γιώργο. Ο κ. Σιδηρόπουλος είπε ότι ήταν αυτονόητο και όλοι βλέπω στο ίδιο πνεύμα μιλάγαν. Όμως, επειδή είμαστε στην Πιερία, δεν θέλω να στιγματιστεί ότι μόνο η Πιερία αδικείται. Ομολόγησε και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης της Ιμαθίας, δεν το είδα. Έστειλα τον εκπρόσωπό μου. Και οι υπόλοιποι τους παίρνουμε τηλέφωνο, ίσως είναι στον Πατριάρχη, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι δεν βγαίνει η κυρία Μαυρίδα από την Πιερία. Γιατί όλα όσα συμβαίνουν και ξεκινήσαν από την Πιερία. Ναι, γιατί να πω ότι επιθυμούσαμε να ακούσουμε όλους τους αντιπεριφερειάρχες σήμερα. Κάποια στιγμή σήμερα. Πρέπει να γίνει αυτό. Και, και της Χαλκιδικής βεβαίως, ο οποίος είπαμε ότι έχει και την ευθύνη όλου αυτού. Ωστόσο, σήμερα λόγω της εκδήλωσης και της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη υπάρχει ένα πρόβλημα. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να καλέσουμε εδώ την κυρία Μαυρίδου να πει την άποψή της, να μας πει με ποιο τρόπο μπορεί να μην έχει βγει. Εγώ επιμένω ότι είναι προσχέδιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένα τουριστικό φυλάδιο ενημερωτικής φύσης 100 σελίδων δεν θα περιέχει και τις 7 εξίσου και τις 7 θεματικές ενότητες. Εγώ, Γιώργο, δεν θα το όνομαζα τουριστικό φυλάδιο, θα το όνομαζα, όπως το είπε και ο Δήμαρχος Κατερίνης νωρίτερα, την ομπρέλα, το τουριστικό έντυπο που θα είναι η ομπρέλα, ναι, λογικά, και θα καλύπτει, ναι, ναι, σε εισαγωγικά βέβαια τα άλλα έντυπα που θα βγουν που θα έχουν θεματικό χαρακτήρα. Επέτρεψε μου δύο λέξεις. Αυτό που είπες, Εύη, ομπρέλα, και να είναι χρηστικό σε αυτό που θα το πάρει. Και επίσης θα πιστεύω ότι στις 92 περίπου σελίδες, ίσως είναι και λίγο παραπάνω που είναι αυτό το έντυπο, θα μπορούσε να γίνει ίσως μια καλύτερη κατανομή των χώρων που θα περιλαμβάνουν και τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι η Πιερία θα έπρεπε να έχει, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, από τις 22 αναφορές, 20 η Πιερία που τώρα έχει 6, αλλά θα μπορούσε για παράδειγμα να έχει 10, γιατί έχει το υπόβαθρο, έχει τα τουριστικά αξιοθέατα, την υποδομή, έχει τον Όλυμπο που θα μπορούσε να τις δικαιολογήσει τις αναφορές αυτές, και όχι επειδή είμαστε πιο όμορφοι ή είμαστε καλύτεροι χαρακτήρες. Αντιστοίχως, το ίδιο πράγμα και για τη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, τη Θεσσαλονίκη, την Μπέλα και την Ιμαθία. Ας μην ξεχνάμε και αυτά που είπε και ο κ. Καραπαναγιωτίδης νωρίτερα, Παναγία Σουμελά, το Σέλι, το αρχαιολογικό τρίγωνο Βεργίνα Δίων, τη Μακεδονία, το Μεγαλέξανδρο, δεν ξέρω αυτό το όνομα αν υπάρχει μέσα. Πιο πέρα η Αφή, γιατί συνήθως το χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι. Είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν ίσως να περιληφθούν, και φυσικά κανένας δεν μηδενίζει την προσπάθεια, και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει από την αρχή, ότι είναι πραγματικά μια πολύ καλή προσπάθεια, ένα καλό έντυπο, που έχει κάποιες κατά την κρίση μας ατέλειες, τις οποίες δεν είναι προσωπικές απόψεις. Είναι τεκμηριωμένες, τολμώ να πω, απόψεις. Και το σκεπτικό μας είναι να τα αναδείξουμε σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί, εάν αυτό είναι εφικτό. Για να δούμε τι έχει να πει ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως με ειδοποιούν. Να τον ακούσουμε, λοιπόν. Σε λίγο θα τον έχουμε. Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν. Άλλωστε, αυτά, Χρήστο και Εύη, βοηθήστε μου. Είναι χρήματα του ΕΣΠΑ και νομίζω πρέπει ισόρροπα να τα παίρνει ο κάθε νόμος. Και είναι και αρκετά χρήματα. Είναι ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που. Και αυτό πάλι είναι ένα άλλο ζήτημα, όπως λες και εσύ, Γιώργο. Γιατί θα πρέπει η μία λογική να αυτή ισόρροπα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, γιατί είναι πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Βέβαια, όταν μιλάς για τουρισμό και έχεις 5 πράγματα που είναι διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται να τα αναδείξει παραπάνω. Δηλαδή, ο Όλυμπος, επανέρχομαι, ή το Άγιον Όρος, ή οι εκτέσεις Χαλκιδικής, όπως και οι εκτέσεις Πυρίες. Και θυμήθηκα για τη λέξη ακτές Ολύμπου, που το χρησιμοποιούσαμε εμείς στον τουρισμό και είχαμε και τη θάλασσα και τον Όλυμπο μαζί ως brand name τότε. Το θέμα είναι ότι του χρόνου, αν κατάλαβα καλά, θα σχεδιαστεί ένας νέος σχεδιασμός. Θα υπάρξει ένας νέος σχεδιασμός τουριστικής προβολής. Γιατί τελειώνει αυτό το ΕΣΠΑ, τελειώνει αυτό το έντυπο. Λοιπόν. Και τα χρήματα. Πάμε στον κύριο Θεοδωρίδη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα. Yes. Λοιπόν, τι λέτε εσείς για την τουριστική προβολή? Δεν άκουσα το θέμα. Φυσικά με λέτε τι λέω, γιατί τι θέλετε να μας δείτε. Πώς είδατε το έντυπο αυτό, της τουριστικής προβολής της περιφέρειας? Δεν έχει τελειοποιηθεί, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ξεκίνημα το οποίο πρώτη φορά γίνεται. Να το δούμε πώς θα περπατήσει. Έχω ακούσει τις διαμαρτυρίες ότι προβάλλεται περισσότερο Χαλκιδική, ναι, αλλά
νομίζω ποσοστία θα πρέπει να τα δούμε. Δεν έχω μετρήσει ακόμα πόσα κομμάτια ή πόσο χρόνο δεν είχαν και δική. Μην ξεχνάμε ότι είχαν και δική, αλλά και η Θεσσαλονίκη αποτελούν μεγαλύτερο μερίδιο, αν θέλετε, και η Κατερίνη βεβαίως, του τουρισμού έχουν. Βέβαια, οι διαμαρτυρίες στις δικές μας θα υπάρχουν, γιατί κακά τα ψέματα, η Πελά είναι η γενέτρια χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θέλουμε κι εμείς να παίξουμε έναν ρόλο σημαντικό στην έλευση των τουριστών. Αλλά κακά τα ψέματα, το 60% των τουριστών πηγαίνουν στη Χαλκιδική και ακολουθούν οι αστυνομικές. Πέστε μου λίγο, τι άλλο θέλετε. Να. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα. Ξέρω ότι είστε κουρασμένος και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είμαι, γυρίζουμε από τον Πατριάρχη, από τον Βαρθολομαίο. Σας είδαμε και στο βίντεο. Πείτε μας, ο εκπρόσωπος που στείλατε εσείς για την τουριστική προβολή να συμμετέχει, τι θα αναδείξετε από τη δικιά σας περιφερειακή ενότητα, τι σας είπε, κουβεντιάσατε, σας είπε ότι φωνάζουν κάποιοι διπλανοί νομοί, κάποιοι τουριστικοί πράκτορες, σας έχει κάνει παράπονα. Και τι σκέφτεστε και... να κάνετε στη συνέχεια. Ακούστε να δείτε. Να σας πω το εξής. Στη μιζέρια τώρα που βιώνουμε, 600.000 είχαμε εμείς στην ομαρχία Πέλλας τα προηγούμενα χρόνια. Τα καλά τα χρόνια. Ναι. Τα καλά χρόνια. Μόνο όμως Πέλλας. Τώρα για φανταστείτε 600.000 για όλη την περιφέρεια και την Μακεδονία που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Συμφωνώ. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνονται πιο προσεκτικά τα χρήματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Πιο προσεκτικά και περισσότερα χρήματα να δουν. Κύριε Θεοδωρίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Πέλα που είναι η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, περιλαμβάνεται μέσα στο έντυπο, αναφέρεται. Αναφέρεται, βεβαίως. Δεν ξέρω αν αναφέρεται ακριβώς έτσι που το είπα, αλλά σε πολύ μικρά σημεία. Γι' αυτό διαμαρτυρηθήκαμε κι εμείς. Δηλαδή, καταράκτες, πλουτρά, το μουσείο, δηλαδή μικρές φωτογραφίες, θα μου πείτε, αυτό που πάνε νωρίτερα, είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με λίγα χρήματα όμως, εάν το παλέψετε λίγο, γιατί βλέπω τώρα εσείς, από όσους έχουμε μιλήσει, μάλλον το παλεύετε να γίνει πιο σωστή η έκδοση. Η κατανομή. Θα υπάρξει τέτοιο ζήτημα, κύριε Θεοδωρίδη. Θα πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνα και με τον κόσμο και τους τουρίστες που έρχονται. Δηλαδή, πού απευθυνόμαστε στους τουρισμούς, στους ανθρώπους που θα έρθουν. Πού πάνε περισσότερο, αυτά πρέπει να αναδείξουμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο. Τον 12μηνο τουρισμό στην περιφέρεια και την Κρήτη Μακεδονία. Υπάρχει περιθώριο για να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις στο υπάρχον έντυπο. Μπορούν δηλαδή να αλλάξουν κάποια πράγματα σε μικρό βέβαια επίπεδο και εμβέλεια, προτού εκτυπωθεί. Νομίζω ότι έχει βγει σε ηλεκτρονική. Δεν ξέρω αν γίνει αυτή η παρέμβαση. Αύριο έχουν ένα συμβούλιο, όπως το γνωρίζω, η Επιτροπή Τουρισμού. Έτσι. Όπου, όπως το λέτε κι εσείς, ο δικός μας ο άνθρωπος. Εσείς να δεσμευτείτε, κύριε Θεοδωρίδη, να πάρετε τηλέφωνο τον συνεργάτη και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Τσιτσικώστα, και να του πείτε ότι αφού δεν βγήκε στον αέρα και γίνεται τόσο, μήπως η εταιρεία ή κάποιος να το βελτιώσουμε κάπως. Νομίζω θα προσφέρουμε. Έχει αυτή την εντολή, ακριβώς όπως το είπατε τώρα. Να δούμε πώς μπορέσουμε να βάλουμε κάτι περισσότερο. Γιατί απευθυνόμαστε σε κόσμο ο οποίος θα επισκεφτεί την περιφέρεια και την Μακεδονία και θέλουμε να πάει ισόρροπα σε όλους τους περιφερειακούς τουρίστες. Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, δευτερόλεπτα για να κλείσουμε και από τους δύο. Γιώργο. Εγώ έχω ικανοποιηθεί, παιδιά, τώρα από τον κύριο Θεοδωρίδη που είπε ότι θα κάνει προσπάθεια να μιλήσει με τον κύριο Τζιτζικώστα. Άρα ακόμη, μάλλον έφτασε στα αυτιά του κυρίου Τζιτζικώστα ότι κάτι σημαίνει. Ότι το έντυπο αυτό θα φτάσει σε πολλά χέρια. Το πληροφορήθηκε ήδη από... Το πληροφορήθηκε και εγώ νομίζω όχι από χθες, ακόμα από την... Από τότε που το σκαλίξαμε. Ναι. Σαν τηλεόραση. Εγώ νομίζω ότι ανταγωνιστικό τουρισμό μπορούμε να έχουμε με ισόρροπη ανάπτυξη και προβολή των περιοχών, των περιφερειακών ενωτήτων. Και όταν λέω ισορροπή ανάπτυξη και προβολή, εννοώ ότι οι τουρίστες δεν μιλούν απαραίτητα ελληνικά. Άρα πρέπει να δώσουμε το στίγμα της κάθε περιφερειακής ενότητας. Και να μην παραλείπουμε και το γεγονός ότι μπορεί όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιτροπή να είπαν ακριβώς αυτά που έπρεπε να πούν, αλλά τελικά η εταιρεία να έκανε ό,τι ήθελε. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας απόψε. Καλό βράδυ.